Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η ιστορία των αθλητικών σωματείων και τις σπουδαίες δράσεις τους στην Κωνσταντινούπολη ξεκινά από τον προπερασμένο αιώνα. Στα 1877 δημιουργείται στην Κωνσταντινούπολη στο Πέρανο Ερμής. Είναι το πρώτο αθλητικό σωματείο στην Τουρκία και φυσικά η πρώτη ελληνική ομάδα της πόλης. Ακολουθεί ο Ηρακλής Ταταούλων το 1896, προπομπός του θρηλυκού αθλητικού ομίλου Τατάβλα, που μετονομάστηκε στην πορεία σε Κουρτουλούς και υπάρχει ακόμα και σήμερα. Είναι ένας από τους δύο ελληνικούς συλλόγους που παραμένουν ακόμα και σήμερα μαζί με τον Αθλητικό Σύλλογο Πέραν. Το 1899 δημιουργούνται τα Ολύμπια και ακριβώς το γύρισμα του αιώνα, το 1900, ο Οδυσσέας Βαφεοχωρίου. Ο αθλητισμός πλέον βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και άνθηση για τον ελληνισμό της πόλης. Η μία ομάδα διαδέχεται την άλλη. Οι ομογενείς επικεντρώνονται στον αθλητισμό και τον πολιτισμό ως τα πλέον σημαντικά εργαλεία διάσωσης της ρίζας τους. Πολλές ομάδες δημιουργούνται με ξεχωριστή και σημαντική παρουσία. Ο Πρεσεύς Κοντοσκαλίου, η Ελπής και ο Αχιλλεύς Χαλκιδόνος, ο Άρης Μεγάλου Ρεύματος, η Φιλαθλητική Λέσχη Μωδίου, ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Μωδίου, το Καδίκιο Ι, Χαλκιδόνα, το Βυζάντιο, ο Κυνέγυρος, ο Κανάρης, ο Αστήρ Ταταούλων, ο Αστήρ του Κουσγκουτζούκη, το Πακαλά, έτσι, ο Αρίων Σιρκεντζή, ο Φιδιπίδης Μεσοχωρίου, ο Ζεύς, ο Μήλων Κροτονιάτου, ο Αίας και το Βυζάντιο Διπλοκιόνιου, το οποίο είναι το σημερινό Μπεσίκτας, ο Μήλων, τα Ολύμπια Μακροχωρίου, ο Αχιλλεύς Ορτάκιοι, ο Μέγας Αλέξανδρος Βαθυρίακος, ο Αστήρ Χάλκης, ο Ιάσον Υψωμαθίων, ο Ερμής και ο Απόλλων Βλάγκας, το σημερινό Γενίκαπη, όπου εντοπίστηκε ο θρηλυκός στόλος του Θεοδοσίου. Είναι και η πατρίδα μου η Βλάγκα. Το 1914 ιδρύεται ο Αθλητικός Σύλλογος Πέραν, ένα σύλλογος που κατάφερε να περάσει την ιστορία κατακτώντας το πρωτάθλημα Τουρκίας το 1919. Μετά τα γεγονότα του 1922, αναγκάζεται να μετονομαστεί σε Πέρα Κλουμπ και στη συνέχεια σε Μπεΐογλου Σπορ, όπως είναι ακόμα και σήμερα η ονομασία του. Με τον ξεριζωμό του 1922, μια ομάδα επιφανών Κωνσταντινουπολιτών, λόγιων, πολιτικών, δημοσιογράφων, επιχειρηματιών και αθλητών, έχει σημασία αυτό που λέμε, αθλητές με δυνατή παρουσία στην πόλη, σκέφτονται τη συνέχεια και ονειρεύονται μέσα από τη δημιουργία ενός αθλητικού σωματείου τη διατήρηση της αθλητικής δράσης και όχι μόνο της πόλης. Η πρώτη συνάντηση στην οποία αποφασίστηκε η ίδρυση της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινουπόλεως πραγματοποιήθηκε στις 13 Απριλίου του 1924 στην οδό Βεραντζέρου 24, στην περίφημη Στοά Λουξ. Εδώ θα ήθελα να δείξουμε κάποιες φωτογραφίες τις οποίες τράβηξα μόλις προχτές, διότι υπάρχει μια διχογνωμία αν υφίσταται ακόμα και σήμερα η Στοά Λουξ. Με το πέρασμα των χρόνων, οι αριθμοί έχουν αλλάξει στις περιοχές. Η Βεραντζέρου, λοιπόν, εκεί που βρίσκεται το 24 σήμερα, είναι το αστυνομικό τμήμα Ομονίας, το περιβόητο αστυνομικό τμήμα. Ακριβώς δίπλα στον αριθμό 22 είναι η Στοά. Με έρευνα που έκανα, χωρίς να είναι απόλυτα εξακριβωμένα τα στοιχεία, θέλω να πω ότι αυτή ενδεχομένως, κατά πολύ μεγάλη πιθανότητα, είναι η Στοά όπου ιδρύθηκε η ΑΕΚ. Γιατί πόσο περίεργο θα ήταν να ήταν δύο όμορες στοές η μία δίπλα στην άλλη. Είναι ακριβώς δίπλα στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας. Ενδεχομένως εδώ να έγινε λοιπόν η πρώτη ιδρυτική συγκέντρωση της ΑΕΚ. Είναι φωτογραφίες που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ, δεν έχουν δημοσιευτεί ποτέ. Και να πούμε λοιπόν ότι ήταν πάνω από 40 τα ιδρυτικά μέλη της ΑΕΚ. Ανάμεσά τους ο Εμίλιος Ιωνάς, ο Μενέλαος Ιωνάς, ο Κώστας Δημόπουλος, ο Μενέλαος Καροτσιέρης, ο Τιμολέων Τάγαρης, ο Κώστας Πανούδης που ήταν και ο πρώτος πρόεδρος της ομάδας, ο Μίλτος Ιερεμιάδης, ο Στέφανος Κεχαγιάς, ο Νικηφόρος Ελαιόπουλος, ο Παντελής Καραγιάννης, ο Φωκίων Δημητριάδης, ένας σπουδαίος σκητσογράφος για δεκαετίες στα νέα, ο Ευστράτιος Καραδεντζινλής, ο Κωνσταντίνος Κωνσταντάρας, ο Αλέξανδρος Μακρίδης, ο Κώστας Ζαρίφης, ο Γιάννης Χρυσαφίδης, ο Κώστας Χρυσόπουλος, ο Βασίλης Φρυδάς, ο Φίλιππος Φλωρίδης, ο Αλέξανδρος Τρογγυλός, ο Λευτέρης Παξιμαδάς και ο Χρήστος Αλεξανδρίδης. Να δούμε εδώ τώρα, μου έχουν εμπιστευτεί συγγενείς του Χρήστου Αλεξανδρίδη εκ των ιδρυτών της ΑΕΚ, φωτογραφίες οι οποίες επίσης δεν έχουν ξαναβγεί ποτέ. Είναι φωτογραφίες από την Κωνσταντινούπολη όταν ο Χρήστος Αλεξανδρίδης, ένας από τους δημιουργούς της ΑΕΚ, ήταν αθλητής της ποδηλασίας. Βλέπετε τις φωτογραφίες, πόσο παλιές είναι, και αργότερα θα δείτε και φωτογραφίες. Γινόντουσαν τότε γυμναστικές επιδείξεις στο
στο γήπεδο το στάδιο Ταξίμ. Είναι σήμερα το Πέραν, είναι εκεί το στάδιο που έπαιζαν όλες οι ελληνικές ομάδες. Στη συνέχεια διετέλεσε παράγοντας της ΑΕΚ και στις επόμενες φωτογραφίες θα τον δείτε και ως παράγοντα της ΑΕΚ να ακολουθεί την ομάδα ως επικεφαλής στο ταξίδι της τη δεκαετία του 50 στην Κωνσταντινούπολη. Παίξαμε τότε με τη Φενέρμπαχτσε και πλέον ως παράγοντας της ΑΕΚ ο κύριος Αλεξανδρίδης, τότε κύριος ο Χρήστος Αλεξανδρίδης, συνόδευε την ομάδα. Στον κόσμο της ΑΕΚ έχει περάσει ιστορικά ένα μήνυμα ότι η ΑΕΚ είναι η συνέχεια της Πέρα Κλουμπ. Δεν ευσταθεί αυτό. Στην Πέρα Κλουμπ έπεσαν ο Κεχαγιάς και ο Ασδέρης που ήταν στην ΑΕΚ στην πρώτη ομάδα και ο Νεγρεπόντης με τον Εμμανουηλίδη, οι οποίοι ήρθαν το 26 μετά από ένα σύντομο πέρασμά τους από τη Γαλλία. Ο Μενέλαος Καροτσιέρης που ερχόταν από την ομάδα του Ηρακλή Ταταούλων. Ήταν αθλητής της Πάλης, της Άρσης Βαρών και της Φεροβολίας και πρωταθλητής. Ο Εμίλιος και ο Μενέλαος Ιωνάς ήταν αθλητές στίβου του Μεγάλου Αλεξάνδρου Βαθυρίακος. Ο Κώστας Δημόπουλος ήταν αθλητής στίβου στα Τατάβλα, ενώ στην ΑΕΚ έπαιξε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, ήταν από τους ιδρυτές της ομάδας μπάσκετ. Ο Μίλτος Ιερεμιάδης ήταν αθλητής του στίβου στα Τατάβλα και ο Τιμολέων Τάγαρης αθλητικός παράγοντας στην πόλη. Ο Φλωρίδης ήταν μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Αθλητικών Σωματείων Κωνσταντινουπόλεως, όπως και οι Καροτσιέρης και Τάγαρης. Ο Σπορίδης, ο Ζεμπούλης, ο Στρογγυλός και ο Γεωργιάδης ήταν αθλητές του στίβου στα Τατάβλα. Ο Μασλουμής αθλητής στίβου στα Ολύμπια Θεραπείων. Ο Σισμάνογλου ποδηλάτης και ο Χρήστος Αλεξανδρίδης, που έγινε, όπως είπαμε, και παράγοντας της ΑΕΚ, ποδηλάτης και αθλητής του στίβου. Τα πρώτα γραφεία της ΑΕΚ στείνονται στη Χριστιανική Αδελφότητα Νέων, στην Οδό Μητροπόλεως. Το χώρο παραχώρησε στην Ένωση ο καθηγητής του Athens College, Νικόλαος Ελαιόπουλος. Εκεί εκλέχθηκε το πρώτο διοικητικό συμβούλιο και συντάχθηκε το πρώτο καταστατικό της ΑΕΚ, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει. Σκοπός του συλλόγου είναι η πυρεσυλλογή και συγκέντρωση στον Εκκωνσταντινουπόλεως, εν Αθήνες και Πειραιή αθλητών προς συνέχιση του έργου των διαφόρων αθλητικών σωματείων Κωνσταντινουπόλεως, των οποίων ενεργά μέλη ήσαν οι αθλητές ούτη, καθώς και η διάζωση της γυμναστικής και του φιλάθλου αισθήματος παρά την νεολαία και η δία την Εκκωνσταντινουπόλεως τη αύτη προς διάπλαση αλκύμων σωμάτων, ψυχών θαραλέων και χαρακτήρων ευγενικών, ικανών προς εκπλήρωση πάντων των προς την πατρίδα τα άτομα, την κοινωνία και την οικογένεια υποχρεώσεων ενισχυωμένης ούτως εν πνεύματι αμήλης και αδιάσπαστου εθνικής αλληλεγγύης της προόδου του έθνους. Την έβγαλα, παιδιά, την καθαρεύουσα, εντάξει. Λοιπόν, το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της ΑΕΚ είχε την εξής διάταξη: πρόεδρος Κωνσταντίνος Πανούδης, αντιπρόεδρος Νικόλαος Ελαιόπουλος, γενικός γραμματέας Κώστας Δημόπουλος, ταμείας Τιμολέων Τάγαρης, σύμβουλοι Μενέλαος Καροτσιέρης, Μίλτος Ιερεμιάδης. Το ιδρυτικό καταστατικό της ΑΕΚ του 1924, το οποίο συντάσσεται το Σεπτέμβριο εκείνης της χρονιάς, σε αυτό γίνεται λόγος για ίδρυση τμήματων ποδοσφαίρου, στίβου, κολύμβησης, βόλεϊ, μπάσκετ και μπέιζμπολ, με ακριβώς αυτή τη σειρά. Οι πρώτες προπονήσεις των παικτών της ΑΕΚ και για αρκετό καιρό πραγματοποιούνταν στο χώρο γύρω από τις στήλες του Ολυμπίου Διός. Αργότερα παραχωρήθηκε στην ΑΕΚ το γήπεδο του Παναθηναϊκού για τις προπονήσεις. Ο πρώτος αγώνας της ιστορίας της ΑΕΚ έγινε στο τέλος του φθινοπόρου του 24 με αντίπαλα τον Ολυμπιακό των Ανδριανοπουλέων στο Φάληρο. Η ΑΕΚ νίκησε 3-2, σκορπίζοντας ρίγη συγκίνησης και υπερηφάνεια στους πρόσφυγες. Εδώ θέλω να παίξουμε ένα βίντεο το οποίο είναι ένα τραγούδι που ουδής γνωρίζει. Είχε γραφτεί τη δεκαετία του 20 το πρώτο ιστορικό τραγούδι για την ΑΕΚ, πριν από τους ύμνους που γνωρίζουμε με το Μίμη Παπαϊωάννου κλπ. Δεν είχε μελοποιηθεί μαζί με έναν φίλο της ΑΕΚ από την Ολλανδία, γνωστό μουσικό. Μελοποιήσαμε, βάλαμε δηλαδή μουσική στο τραγούδι αυτό. Πήγαινε στο ρυθμό τότε της εποχής στη Ρετζίνα. Και σας παρουσιάζω για πρώτη φορά αυτό το βίντεο, που ουσιαστικά είναι το πρώτο τραγούδι που γράφτηκε στην ιστορία για την ΑΕΚ τη δεκαετία του 20. Yeah.
παίζουνε μπάλα και λένε τι ενώσει. Η κυβέρνηση Βενιζέλου, με πιέση από τον πρόεδρο της ΑΕ Κωνσταντίνο Σπανούδη, ο οποίος ήταν στενός συνεργάτης του, παραχωρεί το 1930 έκταση στη Νέα Φιλαδέλφεια με σκοπό τη δημιουργία αθλητικού χώρου. Μία καλοκαιρινή νύχτα του 30, υπό το φως του φεγγαριού, όπως περιγράφουν οι πρόσφυγες, με τα χέρια τους, γυμνά χέρια, πολύ λίγα εργαλεία, χαράζουν το οικόπεδο, μια παρέα προσφύγων, και δημιουργούν μια υποτυπώδη περίφραξη. Έτσι δημιουργείται μέσα σε μία νύχτα το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Κόβουν τα δέντρα, ισοπεδώνουν όσοι γινόταν ο χώρος, δεν υπήρχαν φυσικά ούτε αποδυτήρια ούτε τίποτα, και απλά προσπαθούσαν να τον δημιουργήσουν σε ένα καθεστώς που να είναι προσβάσιμος. Εκεί αρχίζει και προπονείται η ΑΕΚ μέχρι το 1934, οπότε και τοποθετούνται και κλειδώματα, δημιουργείται ο στίβος, και από το 1934 και μετά πλέον η ΑΕΚ έχει ως έδρα της τη Νέα Φιλαδέλφεια για τους αγώνες ποδοσφαίρου. Τώρα θα δούμε συνεντεύξεις, επίσης που δεν έχουν βγει προς τα έξω, είναι πολύ σπάνιες, του ιδρυτή της ΑΕΚ, Εμίλιο Ιωνά, του τερματοφύλακα Γιάμαλη, του Μαρόπουλου και άλλων, που περιγράφουν μια εποχή τελείως διαφορετική, ρομαντική. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι ο Γιάμαλης περιγράφει τη σκηνή όπου έχει φάει γκολ από τον Αντιανόπουλο του Ολυμπιακού, η μπάλα έχει περάσει κάτω από τα δίχτυα, δεν το έχει δει ο διαιτητής. Λέει, παίζεται, και πάει και του δείχνει την μπάλα και του λέει γκολ. Μακάρι να γίνονταν ακόμα και σήμερα αυτά. Είμαι εκ των εμπνευστών της ιδέας της ιδρύσεως. Μάλιστα. Αυτό απετέλεσε μία ανάγκη, διότι όταν εγώ ήρθα το πρώτον στην Ελλάδα το 1924, υπήρχαν... Από την Κωνσταντινούπολη. Από την Κωνσταντινούπολη, βέβαια. Μάλιστα. Υπήρχαν ορισμένοι οι οποίοι είχαν έρθει πρώην μου και ήσαν αθλητές, δηλαδή, οι οποίοι ήσαν διασπαρμένοι στα διάφορα σωματεία. Λοιπόν, με την ιδέα της δράσεως που είχαμε εκεί και της επιθυμίας να μεταλαμβαδεύσουμε και το πνεύμα και την κίνηση γενικώς, αμέσως ήρθε η ιδέα αυτή το να ιδρύσουμε ένα σωματείο, το οποίο και ονομάζαμε, βέβαια, τότε ως αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης. Πρωτόπαιξα ποδόσφαιρο στα Θεραπιά, στην πόλη. Στην ομάδα του χωριού, να πούμε εκεί πέρα, από όπου και κατάγομαι. Και συνεχεία όταν μπήκα στη Ροβέρδιο, έπαιξα εκεί.
Εκεί στην αρχή έπαιζα χαφ. Και όπως συνήθως, μια μέρα έπαιξα goalkeeper και τους άρεσε τους ηθήνοντας και με βάλανε πλέον μοριστικό στη θέση αυτή. Συγχρόνως, με πήραν και έπαιξα και στον ύφεστο. Ήταν ένα από τα μεγάλα σωματεία, τα ελληνικά συμβόλαια τότε. Ο Μάγιος, ο αδελφός του και διάφοροι άλλοι από εκεί προήρχονται. Στην Ελλάδα πότε ήρθατε? Το 26. Και έπαιξα κατευθείαν στην ΑΕΚ. Μόνο στην ΑΕΚ έχετε παίξει. Μόνο στην ΑΕΚ. Μόνο. Θα σας έχουν δημιουργηθεί περιστατικά που θα αξίζουν τον κόπο. Ναι, πολλά βέβαια. Να σας πω, ένα που θυμάμαι τώρα. Μια φορά παίζαμε τον Ολυμπιακό, θυμάμαι τώρα ποια εποχή. Τους είχαμε βάλει 2 γκολ και μας είχαν βάλει 1. Και μας είχαν μπλοκάρει, μονότερμα. Δεν έμενε γκολ. Όπου για μια στιγμή δεν ξέρω πόσο ο Γιώργος, του ήρθε μια βολική παλιά από κοντά, ο Διανόπουλος, και τραβάει ένα χαμηλό σουτ και πάει η μπάλα δίπλα στον κολπός, σκίζει τα δίκτυα, ή μάλλον τα παλιά τα δίκτυα δηλαδή, τα τρυπάει και πάει και κάθεται στο κυκλίδωμα απ' έξω. Αυτό ήταν ένα πολύ, μια φάση πολύ γρήγορη, δεν είναι ίδιο διαιτητής. Και σηκώνεται και φεύγει για να μπει out. Ο Γιώργος Αντρενόπουλος, ο οποίος το αντιλήφθη, μου λέει και δεν τα γκολ ήταν. Να σου πω την αλήθεια, με έπιασε το σπόρτικο εκείνη τη στιγμή και πάω στο διαιτητή, κύριε διαιτητή, πάρτε την μπάλα, λέω. Ήταν γκολ. Για πέστε μας τώρα, για θυμίστε μας ένα μάτς Παναθηναϊκού ΑΕΚ που ήταν 0-0 και φώναζαν όλοι δεν μπορείς Μαρόπουλε. Τι έγινε στη συνέχεια? Παίζαμε στη Φιλαδέλφεια, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Χάναμε 1-0, θυμούμε, το γκολ μας το είχε κάνει ο Σίμος, ένας πολύ καλός παίχτης της εποχής. Στη συνέχεια με το δεν μπορείς Μαρόπουλε για να μου κάνουν εμένα καζούρα, εγώ τους έκανα 2 γκολ. Και τότε άρχισαν να μαλώνουν μεταξύ τους οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Μη του φωνάζετε γιατί θα μας βάλει κι άλλο γκολ. Και να αγαπάμε την ΑΕΚ. Τι πω κάνω. Είμαστε, έχει πέσει όπως ξέρετε το γήπεδο της ΑΕΚ και σε λίγους μήνες, το λιγότερο σε ένα χρόνο θα έχει σηκωθεί το καινούριο... Θα έχει γίνει για να είναι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οπωσδήποτε. Ανανεώνετε το ραντεβού μας, θα έρθετε κι εσείς εκεί. Πρώτα ο Θεός, θα με φέρετε. Βέβαια. Θα έρθουμε και θα σας πάρουμε και θα πάμε στο γήπεδο. Στο γήπεδο. Το καινούριο γήπεδο. Στο καινούριο της ΑΕΚ. Αλλά επί το πλήστον, ο Ρήμας τότε ήθελε και όλο να σταματήσει. Γιατί είχε μεγαλώσει κιόλας, δεν ήταν μικρός, τόσο πρόβλημος. Και λέγαμε να πούμε τι θα κάνει. Και μου λέει τότε ο Νεκροπότης, Μιχάλη, στο κολπός και εξόδουσε, η μπάλα δεν θα σκάσει στη μεγάλη περιοχή. Κανόνισε τι θα κάνεις. Το 1932 η ΑΕΚ κατακτά τον πρώτο της τίτλο, το κύπελο Ελλάδας. Το 1939 η ποδοσφαιρική ομάδα κατακτά το πρωτάθλημα και το κύπελο, το πρώτο double στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Και την περίοδο 40-41, λόγω της κατοχής διακόπτεται το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ ένα μήνα πριν την κατοχή είχε πετύχει νίκη επί του Ολυμπιακού σε φιλικό αγώνα στις 29 Σεπτεμβρίου του 1940 με 7-3. Στα χρόνια της κατοχής και μετά η ΑΕΚ αποτελεί φωλιά αντίστασης. Δεκάδες αθλητές από όλα τα τμήματα οργανώνονται στην αντίσταση με διάφορους τρόπους και χαρακτηριστική, όπως είπαμε νωρίτερα, είναι η περίπτωση του Ιωσήφ Φίκος Λεοντίδης. Υπήρξε αθλητής της ΑΕΚ, συγκρατούμενος του Κοντούλη και εμπνευστής της δημιουργίας τμήματος της ΕΠΟΝ μέσα στην ΑΕΚ. Η ιστορία κατέγραψε και τη διεξαγωγή ενός αγώνα ποδοσφαίρου ανάμεσα στην ΕΠΟΝ ΑΕΚ και ΕΠΟΝ Απόλλων Αθηνών, όπου στις φανέλες και των δύο ομάδων υπήρχε η επιγραφή ΕΠΟΝ. Επί δικτατορίας τον διάγραψαν από μέλος της ΑΕΚ. Τη δικτατορία τον διάγραψαν από μέλος της ΑΕΚ χωρίς να αποκαταστήσουν ποτέ το όνομά του μέχρι το θάνατό του. Ακόμη εντυπωσιακή είναι και η περίπτωση του ιστορικού ηγέτη του ΚΚΕ, Νίκου Ζαχαριάδη, ο οποίος όταν ερχόταν στη Νέα Φιλαδέλφια για να δει τη μητέρα του, έβρισκε πάντα την ευκαιρία να πάει στο γήπεδο για να θαυμάσει την αγαπημένη του ΑΕΚ. Το 1942 έκτη Παναθηναϊκός διοργανώνει ένα φιλικό παιχνίδι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας με σκοπό να συγκεντρωθούν χρήματα για τους φυματικούς του νοσοκομείου Σωτηρία. Οι Γερμανοί απαιτούν μέρος των εισπράξεων να τα πάρουν εκείνοι και να ορίσουν δικό τους διαιτητή. Ο Κλεάνθης Μαρόπουλος και ο Τάσος Κρητικός ως αρχηγοί των δύο ομάδων ανεβαίνουν στην εξέδρα και ανακοινώνουν στους χιλιάδες φιλάθλους ότι αγώνας δεν θα γίνει. Για τους λόγους, εξηγούν τους λόγους και παρά τις παρενέσεις του τότε Προέδρου του Παναθηναϊκού Απόστολου Νικολαίδη,
να μην τραβήξουν το σκηνή, συνεχίστηκε. Μαζεύτηκαν οι παίκτες μαζί με τους φιλάθλους και ξεχύθηκαν στους δρόμους. Έτσι έγινε η πρώτη ιστορική μεγάλη αντιπολεμική διαδήλωση διαμαρτυρίας στην Ελλάδα ενάντια στους κατακτητές και τους συνεργάτες τους, η οποία κατέληξε στην Ομόδυνα και διαλύθηκε με επέμβαση των κατοχικών δυνάμεων. Χαρακτηριστικό της δυναμικής του ονόματος, της ιστορίας και του εμβλήματος της ΑΕΚ είναι η δημιουργία ομάδων με το όνομα ΑΕΚ σε συνέχεια της ΑΕΚ εδώ στην Αθήνα σε πολλές περιοχές. 458 ομάδες σε όλο τον κόσμο λέγονται ΑΕΚ ή έχουν το ίδιο έμβλημα με την Ένωση, το δικέφαλο ΑΕΤΟ. Τα στοιχεία όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται στο βιβλίο «Όλες οι ΑΕΚ του κόσμου» που κυκλοφόρησε το 2017 και ήδη έχει φτάσει στις 5 εκδόσεις. Να αναφέρουμε χαρακτηριστικά την ΑΕΚ Θεσσαλονίκης που αποτέλεσε τον προπομπό του ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ Αγίου Κωνσταντίνου στο Αγρίνιο, την ΑΕΚ Βόλου, την ΑΕΚ Γούβας, την ΑΕΚ Δραπετσόνας, την ΑΕΚ Κοκκινιάς σε μια γειτονιά απόλυτα προσφυγική, την ΑΕΚ Καβάλας, την ΑΕΚ Καλαμάτας, την ΑΕΚ Πατρών, την ΑΕΚ Αιγίου, την ΑΕΚ Καστέλας, την ΑΕΚ Ολονού, την ΑΕΚ Κρατικών Δράμας, την ΑΕΚ Σφαγίων, την ΑΕΚ Πύργου, την ΑΕΚ Χαλκίδας. Εντυπωσιακή ιστορικά είναι και η παρουσία της ΑΕΚ στο εξωτερικό με ομάδες που δημιουργήθηκαν για να θυμίζουν την προσφυγιά, ενδεχομένως και δύο φορές την προσφυγιά, όπως για παράδειγμα η ΑΕΚ Μπελογιάννη στην Ουγγαρία. Ακόμα συναντάμε την ΑΕΚ Αβάνας, την ΑΕΚ Βενεζουέλας, την ΑΕΚ Παναμά, την ΑΕΚ Νέας Υόρκης, την ΑΕΚ Νταχάου, την ΑΕΚ Σίδνεϊ, την ΑΕΚ Βαλτιμόρης, την ΑΕΚ Ντιτρόιτ, την ΑΕΚ Σικάγο, την ΑΕΚ Λονδίνου, την ΑΕΚ Οντάριο στον Καναδά, την ΑΕΚ Ρίο στη Βραζιλία, την ΑΕΚ Σαν Φερνάντο στην Αργεντινή, την ΑΕΚ Βανκούβερ. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι για όλους εμάς που σήμερα ενώνονται με έναν μαγικό, ορχιστρικό και μοναδικό τρόπο οι ζωές μας, οι δύο μας κόσμοι, είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που είμαστε ΑΕΚ και ΚΚΕ. Ζήτω το κόμμα, ζήτω η ΑΕΚ.